σκέψεις λοιπόν σε εξέλιξη. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε? 2 νεκροί μέχρι στιγμής και ελπίζουμε να μην υπάρξει και τίποτα άλλο. Ναι, 2 νεκροί, κάποιες σημαντικές ζημιές σε 3-4 χωριά της Νότιας Δεκάδας κυρίως. Βλάβες στο οδικό δίκτυο, αντιμετωπίσιμες νομίζω όμως. Ρογμές στο λιμάνι της Βασιλικής. Η Βόρεια Λευκάδα δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Η πόλη δηλαδή κινείται κανονικά, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες κολόνες έχουν κάποιες ρογμές. Και στο Αθάνη μας αναφέρθηκε, και στο Αθάνη στο Καλαμίτσι. Και στην πόλη πιθανόν, αλλά είναι αντιμετωπίσιμες. Και υπάρχουν και προβλήματα συνύδρευση, μας είπαν από την περιοχή. Ναι, κοιτάξτε, όπου υπήρχε πρόβλημα στην ίδρυυση, είναι προφανές ότι κόψαμε το νερό. Κυρίως στα χωριά, στην Νότια Λευκάδα, σε κάποια χωριά και στον Άγιο Νικήτα, από ό,τι ακούω. Είχε μια ρογμή εκεί, είχε μια βλάβη, είχε μια ρογμή δεξαμενή. Όχι πολύ σοβαρή, αλλά προφανώς κόβεται το νερό, γιατί δεν μπορεί να μείνει ανοιχτό το νερό σε μια βλάβη τέτοια μορφή. Έγινε υπερκλωρίωση αμέσως στις δεξαμενές, άμεσα με τον σεισμό. Έχουν φύγει συνεργεία από την πρώτη στιγμή μηχανικών και όλα τα συνεργεία του Δήμου, τα τεχνικά συνεργεία θέλω να πω. Πήγαν στα χωριά να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τους δρόμους και φωνάξαμε και οι ιδιώτες εργολάβους. Και εμείς και η αντιπεριφέρεια προφανώς. Κύριε Νικητάκη, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο σημείο στο νησί το οποίο θεωρείται αποκλεισμένο λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο? Αποκλεισμένο δεν θα έλεγα. Τώρα αν είναι ένας δρόμος, κάποιος δημοτικός δρόμος, δεν το ξέρω ακόμα. Αλλά αποκλεισμένο όχι. Ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι είναι ήδη στο Αθάνη, άρα σημαίνει ότι εκεί έφτασαν. Είπαν ότι αποκλείστηκε ο δρόμος για το Καλαμίτσι προς την παραλία, αλλά νομίζω ότι αντιμετωπίστηκε. Απλώς έγιναν καταπτώσεις, κατολιστήσεις, έκλεισαν κάποιοι δρόμοι, αλλά ανοίγουν, δεν είναι αποκλεισμένο κάποιο χωριό αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τις αυτοψίες, αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κάποια προτεραιότητα στα δημόσια κτίρια, για παράδειγμα στα σχολεία, πώς είναι η κατάσταση? Τα σχολεία απευθείας, μόλις έγινε ο σεισμός, σας λέω, σαν από το μέσα έφυγε ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σέρβος, μαζί με των τεχνικών υπηρεσιών, επισκέφθηκε τα σχολεία της πόλης αμέσως. Ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, βρισκόταν στην Νότια Λευκάδα, επισκέπτηκε τα σχολεία της Νότιας Λευκάδας. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα πολύ σοβαρό στα σχολεία. Προφανώς όμως θα τα δούμε με τα τεχνικά συνεργεία πολύ πιο προσεκτικά. Γι' αυτό και τα σχολεία αύριο θα είναι κλειστά. Μάλιστα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο έχει ήδη αφιχθεί στο νησί? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη επαφή? Εγώ δεν έχω επαφή αυτή τη στιγμή, γιατί προσγειώθηκε μάλλον το σούπερ πούμα στο Βλυχό για να πάει ο κύριος να πάει στην Νότια Λευκάδα. Δεν έχω κάποια πληροφορία. Προφανώς θα είχαν επαφή με τον δήμαρχο, θα συναντηθούν με τον δήμαρχο εκεί. Δεν το ξέρω. Εμείς εδώ δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Μάλιστα.